Για δεύτερη χρονιά θα διεξαχθεί φέτος ο αγώνας αφιερωμένος στους ήρωες του έπους του 40. Ο δρόμος της νίκης, όπως έχει ονομαστεί, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ιστορικών εκδηλώσεων Καλπάκια 2019. Ο φετινός αγώνας περιλαμβάνει δύο πορείες των 9 χιλιόμετρων και των 21 χιλιόμετρων και θα διεξαχθεί στο ιστορικό Καλπάκι την Κυριακή 20 Οκτωβρίου. Οι ιδρωμείς θα διανύσουν την νικηφόρα γραμμή άμυνας που αναχέτησε την επέλαση των Ιταλικών στρατευμάτων και στόχος του Δήμου είναι να καταστεί σύντομα θεσμό για το αθλητικό γίγνεσθε, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Πογονίου Κώστας Καψάλης. Ο Δήμος Πογονίου με τους τοπικούς φορείς διοργανώνει και για δεύτερη χρονιά τον αγώνα δρόμου. Ο δρόμος της νίκης. Όπου για να τιμήσουμε τους ήρωες του 40 που έπεσαν στα χώματα της περιοχής μας. Οι αγώνες περιλαμβάνουν δύο διαδρομές, μία διαδρομή των 9 χιλιόμετρων και η διαδρομή των 21 χιλιόμετρων. Περνούν από σημεία όπου διαδραματίστηκαν εκείνα τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της περιόδου. Η αφετηρία θα γίνει από το Δημαρχείο και θα καταλήξουν στο Δημαρχείο. Θα πρέπει να πούμε ότι την ημέρα εκείνη θα γίνει και πορεία από στρατιώτες της 8ης Μεραρχίας, 5 χιλιόμετρων, ως ένδειξη έτσι τιμής στον αγώνα εκείνων των ανθρώπων που έπεσαν υπέρ βουμών και ιστιών στα αιματοβαμμένα χώματα της περιοχής μας. Ένας αγώνας δρόμου που τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους, αντάξιος, στη θυσία αυτών των ανθρώπων. Καλούμε, ήδη έχουν αρχίσει οι εγγραφές, καλούμε όλους όσοι θα ήθελαν να συμμετέχουν, είναι δωρεάν και όλοι μαζί να τιμήσουμε έτσι τους ήρωες του 40. Τις λεπτομέρειες του αγώνα αναφέρθηκε από την πλευρά του το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, Βαγγέλης Τσίμαρης, επισημένοντας πως οι εγγραφές για τον δεύτερο δρόμο της νίκης, που είναι δωρεάν, ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν στις 16 Οκτωβρίου. Σκοπός των αγώνων είναι η αθλητική δοκιμασία των δρομέων σε μια ιστορική περιοχή, ένα επιπλέον κίνητρο για τους επισκέπτες να γνωρίσουν την περιοχή του Καλπακίου, αλλά το σημαντικότερο είναι να αποδοθεί φόρος τιμής στους προγόνους μας που έγραψαν το έπος του 40. Οι αθλητές θα δοκιμαστούν σε μέρη και θα υδρώσουν σε περιοχές που οι πρόγονοί μας όχι μόνο υδρώσανε, δώσανε το αίμα τους, αλλά αφήσαν και την ίδια τους τη ζωή για να ζούμε εμείς σήμερα την καθημερινότητά μας με ελευθερία. Πέραν αυτού, η διοργάνωση έχει και έναν άλλο σκοπό, να στείλει μηνύματα άθλησης. Γιατί η άθληση είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος του ανθρώπου για τη σωματική και την ψυχική υγεία. Πέρυσι από αυτό το βήμα, ο Δήμος και η διοργάνωση είχαν δηλώσει ότι ο αγώνας αυτός ήρθε να καθιερωθεί και να γίνει θεσμός, μιας και σηματοδοτεί τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου. Φέτος είμαστε ξανά εδώ και σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο δρόμο της νίκης. Ο δεύτερος δρόμος της νίκης, όπως προανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος, έχει δύο ιστορικές διαδρομές, 21 χιλιόμετρων και 9 χιλιόμετρων. Στις διαδρομές αυτές οι αθλητές θα δοκιμάσουν την αντοχή τους, την ταχύτητά τους, αλλά και κάποιοι από αυτούς θα προετοιμαστούν για την αθλητική τους δοκιμασία στο Μαραθώνιο της Αθήνας που έρχεται το Νοέμβριο. Οι διαδρομές είναι σε μέρη που αποτέλεσαν την αμυντική γραμμή των ελληνικών δυνάμεων που αναχέτησαν τις αντίστοιχες ιταλικές, όπως ο ποταμός Καλαμάς, οι πρόποδες των υψωμάτων γύρω από το Καλπάκι, η Μονή Βελά και πολλά άλλα. Η δήλωση συμμετοχής είναι δωρεάν, γι' αυτό ζητάμε λιγάκι τη συνέπεια των δρομέων, γιατί υπάρχει ένας περιορισμός στις συμμετοχές οι οποίες ανέρχονται στις 300 και θα υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη δήλωση μέχρι 16 Οκτωβρίου, αλλά και η δυνατότητα κατόπιν επικοινωνίας με τη διοργάνωση και για επιπλέον αθλητές εφόσον υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις. Αναμνηστικά μετάλλια και δώρα θα δοθούν σε όσους τερματίσουν, έπαθλα θα δοθούν στους άντρες και τις γυναίκες που θα πρωτεύσουν στις γενικές κατηγορίες, αλλά και στις επιμέρους ηλικιακές κατηγορίες. Πρώτη φορά φέτος θα βραβευτούν οι πρώτες τρεις γυναίκες και οι τρεις άντρες
των ΕΝΟ που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Είναι κάτι που το αποφασίσαμε φέτος με τον κύριο Δήμαρχο για να δώσουμε ένα ιδιαίτερο χρώμα στη διοργάνωση αυτή. Το σημαντικότερο σημείο που έχουμε δώσει βαρύτητα με το Δήμο είναι η ασφάλεια των αθλητών κυρίως, αλλά και των επισκεπτών που θα είναι εκείνη τη μέρα στην περιοχή του Καλπακίου. Επιπλέον, κάθε χρόνο βάζουμε ένα ξεχωριστό λιθαράκι, όπως φέτος θα βραβεύσουμε τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Έχουμε αλλάξει τις διαδρομές, πέρυσι ήταν 13 και 6 χιλιόμετρα, φέτος είναι 21 και 9. Είναι πιο ανταγωνιστικές οι διαδρομές, συναγωνίζονται άλλες διαδρομές της Ελλάδας που σε ομορφιά δεν φτάνουν τις περιοχές του Καλπακίου. Είναι οι κατάλληλες οι διαδρομές για τους αθλητές να δοκιμάσουν, όπως είπα, την αντοχή αλλά και την ταχύτητά τους, και είναι μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία το χρονικό αυτό σημείο, επειδή έπεται ο μαραθώνιος της Αθήνας. Πιστεύω ότι αυτά όλα μαζί θα συμβάλλουν στο ότι ο αγώνας θα έχει μια μεγάλη επιτυχία. Ήδη έχει γίνει θεσμός, διότι βρισκόμαστε πλέον στο δεύτερο δρόμο της νίκης, και του χρόνου, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα είμαστε πάλι εδώ να σας καλωσορίσουμε στον τρίτο δρόμο της νίκης.